Για να δούμε τι μας λέει ο κύριος Παναγιώτης Γεννηματάς, επίτιμος αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Καλημέρα, κύριε Γεννηματά. Καλημέρα σας, καλημέρα. Τον ακούσατε χθες τον κύριο Παπακοσταντίνου? Άκουσα, βεβαίως. Πέστε μου τώρα, φταίει ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει οικονομικές γνώσεις, δεν έχει τη δυνατότητα οικονομικής ανάλυσης, έχει 5 ευρώ στην τράπεζα, στην άκρη, και σήμερα το πρώτο πράγμα που σκέφτεται και συζητάει με τη γυναίκα του είναι: γυναίκα, τι να κάνουμε? Τι θα του απαντήσουμε, κύριε Γεννηματά? Δεν μπορεί να δώσει κανείς καμία απάντηση στον κόσμο ο οποίος ως υποζύγιο να θα σηκώσει τη συνέχεια των σφαλμάτων αυτής της κυβέρνησης. Ο κόσμος είναι σαφές ότι άγεται ως πρόβατο επισφαγή μετά από 1,5 χρόνο πειραματισμούς και αυτοσχεδιασμούς. Συνεχίζεται αυτό το φορολογικό μπαράζ, μια απελπισμένη προσπάθεια μεταβατικής ταμιακής επιβίωσης, διότι όλα αυτά τα μέτρα δεν λύνουν το μακροπρόθεσμο πρόβλημα το οποίο υπάρχει, δεν λύνουν το καθαρά διαρθρωτικό μας πρόβλημα. Είναι απελπισμένα μέτρα της τελευταίας στιγμής, τα οποία έρχονται σαν συνέπεια των προηγούμενων, της προηγούμενης αβελτηρίας. Το θέμα είναι, κύριε Γεννηματά, άλλο σας ρώτησε ο κ. Παπαδάκης, αν κινδυνεύουν οι καταθέσεις, αυτό ουσιαστικά σας ρώτησε. Ο κόσμος που έχει αυτή τη στιγμή τις καταθέσεις του, τι πρέπει να κάνει? Μπορείτε εσείς με την εμπειρία που έχετε και τις γνώσεις να του πείτε τι πρέπει να κάνει? Αυτή τη στιγμή τα πάντα κινδυνεύουν, κύριε. Αυτή τη στιγμή, αγαπητέ φίλε, που ο κόσμος είναι υποχρεωμένος να τρώει από έτοιμα, πρώτα-πρώτα θα καταφύγει στις καταθέσεις, διότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο αυτή τη στιγμή άντλησης εφήμερης επιβίωσης. Άρα λοιπόν επιβάλλεται εκείνο το οποίο επιβάλλεται, και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γεννηματά, εκείνο το οποίο επιβάλλεται είναι να καθησυχάσουν τον κόσμο εκείνοι οι οποίοι τον ανησυχούν. Έτσι. Και τον μπαλάκι, βέβαια υπάρχουν παπαγαλάκια της ενημέρωσης, υπάρχουν. Υπάρχουν κινδυνολόγοι της ενημέρωσης, υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν και παπαγαλάκια και κινδυνολόγοι της πολιτικής. Εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν τις ανησυχίες στον κόσμο είναι εκείνοι οι οποίοι του βάζουν τα εκβιαστικά διλήμματα, κατά την άποψή μου. Αυτό είναι. Πάντως, Γιώργο, και έχουμε νομοθετήσει για την προστασία των καταθέσεων και το ΤΕΚΕ, υπάρχει το Ταμείο Εγγύησης των Καταθέσεων και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, ας ηρεμήσουμε και ας διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Και εμείς να τη διατηρήσουμε, εμείς αυτό λέμε. Διατηρήστε την ψυχραιμία. Άλλο λέω. Είναι κοινό μυστικό. Άλλο λέω εγώ. Εγώ λέω ότι όταν βγαίνει ο Υπουργό Οικονομικών και λέει ότι θα κατεβάσουμε ρολά στις 18 Ιουλίου. Δεν έχουμε λεφτά. Στάση πληρωμών. Τελείωσε. Αυτό δεν αφορά τις καταθέσεις και τις τράπεζες όμως. Πού το ξέρει ο μέσος Έλληνας πολίτης? Εντάξει, αυτό προσπαθούμε να του πούμε. Να βγουν να το καθησυχάσουν. Οι τράπεζες είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Έχουν την αυτοτέλειά τους. Αν είχαμε πρόβλημα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Παπακοσταντίνου βλάπτει σοβαρά την οικονομία με τις δηλώσεις του. Μα είναι όμως και θέμα Παπακοσταντίνου. Σας θυμίζω τον Τιτανικό. Σας θυμίζω πέρσι τι μας λέγανε και τι γίνεται φέτος. Δηλαδή εδώ υπάρχει πια κρίση αξιοπιστίας πρωτοφανής. Του πολιτικού συστήματος γενικά. Ναι, αλλά εδώ έχουμε συγκεκριμένη γενικά κυβέρνηση. Αν διαχέουμε τις ευθύνες παντού, είναι βολικό. Βέβαια. Για την κυβέρνηση. Δεν είναι βολικό. Εδώ πέρα έχουμε έναν υπουργό ο οποίος λέει συγκεκριμένα Γιώργο μου, πράγματα. Όλοι, βεβαίως, αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει αυτή η κυβέρνηση, γιατί είναι κυβέρνηση. Αλλά την είχε και η αντιπολίτευση. Πώς θα ξεχάσω εγώ ότι πριν από 2 χρόνια ήταν ένα άλλο κόμμα κυβέρνηση.